Εδώ είμαστε λοιπόν με τους συναδέλφους Λίνα Κλήτου και Ευαγγέλη Παπαδημητρίου και θα καλημερίσουμε όλοι μαζί τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε λίγο με αυτά τα περιστατικά, επειδή βγήκε πριν και ο βουλευτής της δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, ο κ. Σάββας Αναστασιάδης, και μας ανέφερε ένα περιστατικό στο σπίτι του από μια παρέμβαση, σε εισαγωγικά, όπως τη λένε τέλος πάντων αυτές οι ομάδες. Τρομοκρατικές ενέργειες είναι στην πραγματικότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μας πείτε εσείς. Αλλά έχουμε αυτό το περιστατικό. Είχαμε προχθές στο σπίτι του Υπουργού Υγείας, του κ. Πλεύρη, δύο φορές. Έχουμε στον συνάδελφό μας τον Άρη Πορτοσάλτε και αρκετά τέτοια περιστατικά. Με αυτά τι μπορεί να γίνει? Κύριε Οικονό μου, όλα αυτά τα περιστατικά αντιμετωπίζονται και κατ' επανάληψη έχουν υπάρξει συλλήψεις ατόμων που ανήκουν σε τέτοιου είδους ομάδες αναρχικών, οι οποίες κάνουν τέτοιου είδους δράσεις. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι δεν πρόκειται να επιτραπεί σε κανέναν να προχωρήσει παρακάτω από αυτό το επίπεδο δράσης και φυσικά οι πάντες οδηγούνται στην δικαιοσύνη και από εκεί έχουν την τύχη που τους αρμόζει. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Τώρα, πάμε στα της εγκληματικότητας, κύριε Υπουργέ. Είχαμε πολύ μεγάλα, πολύ σημαντικά περιστατικά τις τελευταίες ημέρες. Με κορυφαίο, νομίζω, αυτό όπου σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί. Πρώτα απ' όλα, οι αστυνομικοί είναι καλά. Στην υγεία τους εσείς πήγατε και τους είδατε προσωπικά? Φυσικά πήγα και τους είδα, γιατί είναι αυτονόητη υποχρέωσή μου, γιατί η αστυνομία και όσοι υπηρετούμε σε αυτή τη θέση, από οποιοδήποτε επίπεδο, είμαστε μια οικογένεια και δίνουμε όλοι μαζί τη μάχη για την ασφάλεια των πολιτών και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και των ακραίων και επιθετικών συμπεριφορών βίας. Είναι καλά τα παιδιά, κύριε Οικονό μου, έδρασαν με απόλυτο επαγγελματισμό και αυτοθυσία στο συγκεκριμένο περιστατικό, εξουδετέρωσαν έναν εγκληματία. Τα τρία άτομα που έχουν σκοτωθεί είναι εγκληματίες, για να ξέρουμε τι έχει συμβεί ακριβώς το Σάββατο. Γιατί ακούνε οι πολίτες και μπορεί να φαντάζεται ο καθένας οτιδήποτε. Εκεί είχαμε την περίπτωση που μέλη αλβανικής μαφίας στην πραγματικότητα χτυπήθηκαν μεταξύ τους, γιατί προφανώς θα έχουν χαλάσει τη μοιρασιά για τη διακίνηση κοκαίνης. Περί αυτού πρόκειται. Σημασία έχει η αστυνομία να κάνει σωστά τη δουλειά της, να δρά αποτελεσματικά και να προστατεύει τους πολίτες. Γι' αυτό το λόγο μπορεί σήμερα κανείς να ελέγξει και να δει συγκεκριμένα τι έχουμε κάνει όλο αυτό το διάστημα για να ενισχύσουμε το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών. Πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι κάθε ημέρα πλέον στην Αττική επιχειρούν έξω στους δρόμους 2.500 αστυνομικοί. Δεν αναφέρομαι στους αστυνομικούς οι οποίοι είναι μέσα στα αστυνομικά τμήματα. Στο δρόμο, αναφέρομαι λέτε. Στις ομάδες της αστυνομίας οι οποίοι είναι στους δρόμους και επιχειρούν. Δηλαδή πόσο ενισχύθηκαν αυτές οι ομάδες? Πόσοι ήταν πριν, ας πούμε, και ενισχύθηκαν? Ο αριθμός είναι τουλάχιστον 30% μεγαλύτερος αυτού που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα, αλλά επαναλαμβάνω, αυτό σε ό,τι αφορά την παρουσία της αστυνομίας εκεί έξω. Μάλιστα. Ξέρετε, το περιστατικό του Σαββάτου με βρήκε τη στιγμή που βρισκόμουν Σάββατο βράδυ στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, μια δύσκολη γειτονιά της Αθήνας, όπου πλέον επιχειρούν καθημερινά 88 αστυνομικοί. Θα δείτε πολύ σύντομα τα νέα σημαντικά αποτελέσματα. Η δεύτερη όμως παράμετρος της ενίσχυσης αστυνομίας, κύριε Οικονόμου, αφορά την αναβάθμιση της εκπαίδευσης των αστυνομικών μας. Όλο αυτό το χρόνο οι 3.500 άντρες της ομάδας Δίας πέρασαν επανεκπαίδευση ύστερα από το γνωστό περιστατικό του Οκτωβρίου στο Πέραμα, ενώ σήμερα κατατίθεται πλέον για διαβούλευση και θα ψηφιστεί μέσα στο καλοκαίρι το νομοσχέδιο για την αστυνομική εκπαίδευση και την αναβάθμισή της. Με αυτό η Σχολή των Αξιωματικών γίνεται ανώτατη σχολή, παρόμοια και αντίστοιχη με την Σχολή Ευελπίδων των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και το σύνολο των σχολών αστιφυλάκων αναβαθμίζεται, αναβαθμίζεται το επίπεδο σπουδών, αναβαθμίζονται οι προϋποθέσεις για τους καθηγητές οι οποίοι διδάσκουν σε αυτές τις σχολές και όλο το πλαίσιο σπουδών προσαρμόζεται στα βέλτιστα στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό που ζητάνε οι αστυνομικοί θα ένα το... λεπτό, αν έχει την καλοσύνη. Ναι. Ένα λεπτό. Πείτε, ένα παρακαλώ, έλατε. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Το μήνυμα που στέλνουμε προς την κοινωνία είναι ότι ενισχύεται η παρουσία της αστυνομίας στις γειτονιές. Και το αίσθημα ασφάλειας. Αυτό επιτυγχάνεται και με την αύξηση της ψηφιοποίησης. Αναβαθμίζεται η εκπαίδευσή τους. Αυτό, αν θέλετε, φάνηκε και στο περιστατικό του Σαββάτου,
όπου οι αστυνομικοί μας έπραξαν, επαναλαμβάνουμε, επαγγελματισμό και αυτοθυσία και προστατεύτηκαν γιατί είχαν και τα κατάλληλα υλικά. Το ένα από τα δύο παλικάρια μας έχει τραυματιστεί ελαφρά ψηλά στην κλίδα στο θώρακα, γιατί προφανώς είχε ένα αλεξίσφαιρο γυλαίκο το οποίο τον προστάτευσε. Τώρα όμως μέσα σε αυτό που λέτε, κύριε Υπουργέ, θα μπορούσε να μην είναι καινούργια και να είχαμε προβλήματα. Σωστά. Οι αστυνομικοί ζητάνε όμως και λόγω ακριβώς όλων αυτών που λέτε, αυτό το επικίνδυνο επίδομα, αυτό το σκέφτεστε, κύριε Υπουργέ? Κύριε Οικονόμου, οι αστυνομικοί ζητούν κάτι που ως Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, θεωρώ ότι είναι σωστό. Θέλω να είμαι σαφής και ξεκάθαρος. Το επάγγελμα του αστυνομικού που είναι εκεί έξω και αγωνίζεται για να προστατεύσει τους πολίτες, έχει πολύ μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας. Είναι ένα επικίνδυνο επάγγελμα. Να μου επιτραπεί να πω, είναι το κατεξοχήν επικίνδυνο επάγγελμα. Δεν ήταν επικίνδυνο αυτό που έκαναν προχθές οι δύο αστυνομικοί μας? Ρίσκαραν τη ζωή τους. Έσωσαν ανθρώπους, έσωσαν και τον εαυτό τους από την πράξη τους να προλάβουν να πυροβολήσουν. Επομένως, το στηρίζετε εσείς το εγκληματία. Επομένως, η κυβέρνησή μας αναζητά τρόπους να δει με ποιον τρόπο μπορεί να το προωθήσει, γιατί αυτό έχει μια σειρά οικονομικές επιπτώσεις, τις οποίες εξετάζουμε για να δούμε πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε. Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, θετικό ήταν η αντίδραση των αστυνομικών. Εγώ τουλάχιστον έτσι το είδα. Ως πρώτη γρήγορη αυτόματη αντίδραση. Το ότι μετατρεπόμαστε σε εικόνες Far West δεν μου είναι πολύ... Δεν θα το έλεγα και πολύ καλό. Πώς εξηγείτε την αύξηση της εγκληματικότητας την τελευταία περίοδο? Αν υπάρχει. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει, γιατί τα γεγονότα το δείχνουν, αλλά νομίζω ότι υπάρχει. Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, που δεν είναι χιούμορ, είναι και μία κριτική. Γιατί δεν παίρνετε τα 400-500 σπουδαγμένα παιδιά που θέλουν να πάνε στην πανεπιστημιακή αστυνομία να τα βάλετε στους δρόμους? Μεγαλύτερη ασφάλεια θα έχω. Ελάτε. Πάμε λοιπόν να δούμε και τα δύο. Καταρχήν, υπάρχει παγκοσμίως και σίγουρα στην Ευρώπη έκρηξη των ακραίων συμπεριφορών και των συμπεριφορών βίας μετά το τέλος της πανδημίας, μάλλον μετά το τέλος της καραντίνας. Μόλις προχθές είδατε σε μια πολύ φιλήσυχη χώρα, στη Δανία, ένα λουτρό αίματος από έναν άνθρωπο ο οποίος πυροβολούσε μαζικά μέσα σε ένα εμπορικό κέντρο. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες συμπεριφορές, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θα υιοθετήσω βέβαια, κύριε Παπαδημητρίου, τον χαρακτηρισμό Far West. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείται με το Far West. Αλλά πάντως, το πιστολίδι στους δρόμους δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο. Δεν είναι καθημερινό. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι περιπτώσεις και θα συμμεριστώ πλήρως μαζί σας την ικανοποίηση ότι οι αστυνομικοί έδρασαν όπως έδρασαν. Και νεκροί είναι εγκληματίες. Νεκροί είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν έμποροι ναρκωτικών. Νεκροί ήταν αυτοί που ετοιμάζονταν να σκοτώσουν αστυνομικούς και πολίτες. Όμως, σε ό,τι αφορά την παραβατικότητα και την εγκληματικότητα, τη χαμηλή και τη μεσαία, αυτά που μπορεί να απειλούν δηλαδή το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, κλοπές, ληστείες, διαρρήξεις, εισβολές σε σπίτια, αυτά έχουν υποστεί μείωση αυτό το δεκάμηνο της τάξης του 30%. Σε σχέση με την εποχή πριν την καραντίνα και σε σχέση με το τι ίσχυε στα χρόνια της προηγούμενης κυβέρνησης. Αυτά είναι αδιαμφισβήτητα στοιχεία και πραγματικότητες. Προσέξτε, θέλω να είμαι σαφής. Θα ήθελα να μην υπάρχουν καθόλου όλα αυτά. Αγωνιζόμαστε και εργαζόμαστε με σχέδιο, όπως σας περιέγραψα πριν, για να μειωθεί ακόμα περισσότερο η εγκληματικότητα και η παραβατικότητα, χωρίς αμφιβολία. Τώρα, ρωτήσατε για τα παιδιά που αποτελούν τις ομάδες προστασίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Ακούστε. Δεν φτιάξαμε αυτές τις μονάδες γιατί είχαμε κάποια ιδιοτροπία. Μας ενδιαφέρει η ασφάλεια των παιδιών μας, των φοιτητών και των καθηγητών στα πανεπιστήμια. Γι' αυτό υποχρεωθήκαμε και στείλαμε ισχυρή μονάδα της αστυνομίας μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης για να προφυλάξει μια βιβλιοθήκη. Διότι εκεί δυστυχώς κάποιοι περιθωριακοί δεν μπορούν να καταλάβουν ότι η βιβλιοθήκη χρειάζεται στα πανεπιστήμια και όχι τα ντουβάρια και οι βαριοπούλες, τα κρεμισμένα ντουβάρια από τις ψευτοκαταλήψεις που είχαν στο παρελθόν. Τα παιδιά των ομάδων προστασίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων θα συνδράμουν στις Βρετανικές αρχές στο έργο της ασφάλειας στα πανεπιστήμια. Όμως, πρέπει να σας πω, κύριε Παπαδημητρίου, ότι για το καλοκαίρι, για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, οι 400 αστυνομικοί μας, οι ειδικοί φρουροί των ΟΠΗ, αυτό που ονομάζεται πανεπιστημιακή αστυνομία,
είναι στα αστυνομικά τμήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, υπηρετούν, συνδράμουν και εκείνοι με τις πεζές περιπολίες και όπου αλλού υπηρεσία. Άρα είναι και αυτή στη μάχη. Στο αίσθημα λοιπόν ασφαλείας των πολιτών. Επομένως, μέχρι τις εκλογές δεν θα δούμε πανεπιστημιακή αστυνομία. Θετικό ως πρώτο βήμα, λέω εγώ. Εννοείται ότι ξέρετε ότι οι εκλογές θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι, κύριε Παπαδημητρίου. Εννοώ ότι όλοι συζητάμε ότι θα γίνουν μέσα στο Σεπτέμβριο, το αργότερο αρχές Οκτωβρίου. Ξέρετε, για τον χρόνο, για το χρόνο των εκλογών, ο μόνος αρμόδιος για να αποφασίσει είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας. Ή όπως μου αρέσει να λέω, κύριε, όσα ξέρει ο καπετάνιος δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Τώρα, μια και το άνοιξε ο Βαγγέλης. Κύριε Υπουργέ, μια και το άνοιξε ο Βαγγέλης πάντως. Και το βλέπω και στην Καθημερινή σήμερα, στο αρθράκι της που έχει μπροστά, στο κύριο άρθρο, που μιλάει για εκλογική αυτοσυγκράτηση και λέει στην πραγματικότητα ότι παρεμποδίζει αντικειμενικά και τη λειτουργία της κυβέρνησης, εμφανίζοντάς την ώρα που προωθεί νομοθετικό έργο σαν μηχανισμό υποπροθεσμία, δηλαδή κινητικότητα των υπουργών. Ότι εσείς οι υπουργοί κινείστε πέρα από τα καθήκοντά σας, τρέχετε στις περιφέρειες, έχετε κάνετε ένα μεγάλο αγώνα για να ξαναεκλεγείτε βέβαια. Και αυτό παρεμποδίζει, σου λέει, στην πράξη το κυβερνητικό έργο. Ισχύει αυτό. Αν εξαιρέσουμε 4-5 υπουργούς, μεταξύ των οποίων και ο κ. Θεοδωρικάκος, έχω την εντύπωση ότι το υπόλοιπο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Θεοδωρικάκος δουλεύει λόγω αντικειμένου. Είναι το αντικείμενο τέτοιο. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Πιστεύω ότι κάθε υπουργός έχει την υποχρέωση έναντι της αποστολής που μας έχει αναθέσει ο Πρωθυπουργός και έναντι της ευθύνης μας απέναντι στον ελληνικό λαό να κάνουμε κανονικά το έργο μας. Προσωπικά έχω το σχεδιασμό που έχω κουβεντιάσει με τον Πρωθυπουργό και αφορά το έργο του Υπουργείου μας μέχρι τον επόμενο Ιούνιο. Είναι ένας σχεδιασμός για περίπου 11 μήνες. Περιλαμβάνει νομοθετικό έργο, περιλαμβάνει την υλοποίηση των αλλαγών που κάνουμε στην αστυνομία και κάνουν την αστυνομία μας πιο φιλική απέναντι στους πολίτες και πιο αποτελεσματική απέναντι στο έγκλημα. Συνεχίζουμε, εργαζόμαστε κανονικά. Τώρα να σας πω κάτι. Η επικοινωνία με τους πολίτες μην δίνεται οπωσδήποτε προεκλογικό χαρακτήρα. Πιστεύω ότι είναι υποχρέωση κάθε πολιτικού να είναι κοντά στους πολίτες, να συζητά, να είναι μέσα στην κοινωνία, να πιάνει τον αλλά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το άφησε ανοιχτό το θέμα, κύριε Υπουργέ. Ο ίδιος ο καπετάνιος, όπως είπατε, το άφησε ανοιχτό το θέμα. Να πάει σε άλλο λιμάνι το καράβι. Τι κάνουμε τώρα? Δεν το λέτε εσείς ή εμείς. Εμείς οι δημοσιογράφοι αναμπούλα θέλουμε. Όχι, εσείς οι δημοσιογράφοι δεν ξέρω τι θέλετε, αλλά επαναλαμβάνω ότι υπάρχει σχεδιασμός συνολικός της κυβέρνησης μέχρι το τέλος της τετραετίας, τον οποίο και υλοποιούμε με σταθερότητα, με σχέδιο και με σκληρή δουλειά. Κάτι να σας ρωτήσει, κυρία Κλήτου. Υπουργέ, νωρίτερα ο Άρης Πορτοσάλτες, σας ρωτώ όχι ως υπουργό δημόσιας τάξης, ως μέλος της κυβέρνησης, γιατί μου έκανε εντύπωση όταν αναφερθήκατε και στις περιπολίες που υπάρχουν και την αστυνομία, που πραγματικά τη βλέπουμε στο δρόμο. Είδα ότι δεν αντέδρασε κανείς εκ των παρόντων, των συμμετεχόντων σε αυτή τη συζήτηση και είναι μια γενική παραδοχή ότι υπάρχει η αστυνομία στους δρόμους και αυτό δίνει μια αίσθηση ασφάλειας στον πολίτη. Αλλά έχουμε και διάφορα θέματα παραβατικότητας πέρα από το οργανωμένο έγκλημα, όπως αυτές οι επιθέσεις διάφορων αναρχικών ομάδων σε σπίτια, η παραβίαση του ασύλου, της ιδιωτικότητας, της οικογενειακής ζωής κλπ. Ο Άρης Πορτοσάλτε νωρίτερα είπε ότι η κυβέρνηση σε αυτό καθεύδει υπό την έννοια ότι δεν δέχεται να αυστηροποιήσει και να κάνει κακούργημα αυτού του είδους την παραβατικότητα. Ότι θα το συμπληρώσω εγώ ότι μεταπολιτευτικά αντιμετωπίστηκε σαν μια πράξη πολιτικού ακτιβισμού, η οποία όμως δεν είναι επί της ουσίας πολιτικός ακτιβισμός. Ως κυβέρνηση σκέφτεστε να αυστηροποιήσετε, να λάβετε νομοθετική πρωτοβουλία για την αυστηροποίηση των ποινών για τέτοιου είδους ενέργειες? Κυρία Κλήτου, θέλω να επαναλάβω αυτό που είπα και στην αρχή. Δεν γίνονται αποδεκτές τέτοιου είδους ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε και αν στρέφονται, είτε στρέφονται εναντίον μελών της κυβέρνησης, είτε οποιουδήποτε άλλου ανθρώπου. Δεν μπορεί σε μια ελεύθερη και δημοκρατική χώρα όπως η Ελλάδα να μην σέβονται όλοι την πολιτική ταυτότητα, τις απόψεις, αντιλήψεις, οτιδήποτε αφορά και πιστεύει τον κάθε άνθρωπο. Συνεπώς, τέτοιου είδους δράσεις, ακτιβισμοί όπως κάποιοι τους ονομάζουν, δεν μπορεί να γίνονται αποδεκτές. Τώρα, το νομοθετικό πλαίσιο, το πλαίσιο αντιμετώπισης σε επίπεδο δικαιοσύνης αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα ευρύτερο θέμα. Δεν αφορά μόνο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Όχι, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έδωσε μάχες, θα σας απαντήσω, έδωσε μάχες όλο αυτό το διάστημα
να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο για πολλά πράγματα. Και η κυβέρνηση υιοθέτησε κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ κρίσιμο και αφορούσε την κατοχή και τη χρήση μολότοφ, βομβών μολότοφ, κοκτέιλ μολότοφ. Βλέπετε ότι έχει ηρεμήσει πάρα πολύ η κατάσταση από το γεγονός ότι είναι κακουργηματικού χαρακτήρα τα αδικήματα που σχετίζονται με, τις βόμβες μολότοφ. Δούλεψε αυτό, βεβαίως δούλεψε. Επομένως, πιστεύω ότι πρέπει να επεξεργαστούμε θετικά τον προβληματισμό περαιτέρω αυστηροποίησης του πλαισίου όταν πρόκειται για τέτοιου είδους δράσεις που στρέφονται ενάντια στις πολιτικές αντιλήψεις και την ταυτότητα ανθρώπων. Μία κουβέντα, κύριε Υπουργέ, για τις φωτιές που έχουμε σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, αν και οι δικές σας υπηρεσίες επιλαμβάνονται διαφόρων καταγγελιών που υπάρχουν κατά καιρούς, από αρμόδιους και λιγότερο αρμόδιες περιοχές για εμπρησμούς, για ύποπτες ενέργειες, επιλαμβάνεστε εσείς και τι αποτελέσματα έχετε? Θέλω να ξεκαθαρίσω, γιατί ίσως δεν έχει γίνει κατανοητό αυτό. Η πυροσβεστική υπηρεσία υπάγεται στο άλλο Υπουργείο, στο Υπουργείο Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Κλιματικής Κρίσης. Όμως η ελληνική αστυνομία σε όλες τις περιπτώσεις που εκδηλώνονται φωτιές είναι εκεί και συνδράμει στο έργο της πυροσβεστικής, συμβάλλοντας στις εκενώσεις σπιτιών, όποτε τέτοιες έχουν διαταχθεί, και στην ασφάλεια των πολιτών, στις τροχονομικές ρυθμίσεις προκειμένου να διευκολύνεται η κυκλοφορία των οχημάτων και στην προστασία της περιουσίας των ανθρώπων όταν έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Πρέπει να σας πω ότι χθες όλη τη νύχτα εκατοντάδες αστυνομικοί ήταν εκεί σε όλα τα μέτωπα, έχουν κάνει εξαιρετικά τη δουλειά τους. Θέλω να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, όπως θέλω να μου επιτρέψετε από αυτό το τηλεοπτικό βήμα που μου δίνετε αυτή τη στιγμή να πω και δημοσίως μπράβο και συγχαρητήρια, εκτός από τα δύο παλικάρια στην Αθήνα και σ' άλλους δύο σπουδαίους άνδρες της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη, με τους οποίους επικοινώνησα την Κυριακή το βράδυ, οι οποίοι πέσανε στη θάλασσα για να βγάλουν έξω έναν βεβαίως έναν αλγερινό κρατούμενο, ο οποίος πήγε να δυσκολέψει εκεί πέρα τα πράγματα. Μάλιστα. Δεν είναι ό,τι πιο εύκολο. Τους συγχάρηκα για τον επαγγελματισμό και την αποφασιστικότητά τους. Αυτή είναι η εικόνα της ελληνικής αστυνομίας. Η εικόνα αποτελεσματικότητας και επαγγελματισμού. Κλείνουμε, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια ευχόμαστε. Ευχαριστώ και τα παιδιά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.